διαφορετική κατεύθυνση. Αρχικά θα ασχοληθούμε με το γεγονός της ονομασίας λατινική. Η γλώσσα των Λατίνων ονομάστηκε έτσι γιατί προήλθε από τους κατοίκους του Λάτιου, που ήταν μια περιοχή της Ιταλικής Χερσονήσου, μέσα στην οποία ανήκε και η Ρώμη. Η γλώσσα αυτή διαδόθηκε σε όλη την Ιταλική Χερσόνησο, ύστερα από την επικράτηση των Ιταλών σε ολόκληρη την Ρωμαϊκή Χερσόνησο. Έτσι λοιπόν, ενώ οι Ρωμαίοι για όλες τις άλλες εκδηλώσεις χρησιμοποιούσαν το επίθετο ρωμαϊκός, μόνο για τη γλώσσα τους χρησιμοποίησαν το επίθετο λατινική. Ένα γεγονός επίσης που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πού οφείλονται οι ομοιότητες της ελληνικής με την λατινική γραμματεία και γλώσσα. Ο πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι οι δύο αυτές τις γλώσσες ανήκουν στην ίδια οικογένεια γλώσσων, στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό και συναντάμε πολλές λεκτικές και ομοιότητες, όπως για παράδειγμα το δύο των λατινικών είναι το δύο των ελληνικών ή το φέρο των ελληνικών είναι το φέρο των λατινικών που το φέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο δεύτερος λόγος που υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην ελληνική με την λατινική γραμματεία είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες έκαναν απικίες σε πολλές περιοχές της Ιταλικής Χερσονήσου με αποτέλεσμα πολλά πολιτιστικά και γλωσσικά δάνεια να υπάρξουν στον ρωμαϊκό πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, πολλές απικίες ελληνικές δημιουργήθηκαν από την Νεάπολη και την Κύμη μέχρι ακόμη και στη Σικελία. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος ομοιότητας ελληνικής και λατινικής είναι το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την ελληνική Ανατολή και πήραν πάρα πολλά στοιχεία γλωσσικά και πολιτιστικά από τους Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Ρωμαίοι δανείστηκαν από τους Έλληνες μια παραλλαγή του ελληνικού αλφαβήτου από την απικία της Κύμης τον 8ο με 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι λοιπόν, το αλφάβητο που έχει γίνει σήμερα παγκόσμιο κτήμα είναι στην πραγματικότητα ελληνικό. Στη συνέχεια, παιδιά, θα δούμε πώς ήταν αρχικά η λατινική γλώσσα και πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια. Αρχικά η λατινική γλώσσα δεν είχε να παρουσιάσει πάρα πολλά γραπτά μνημεία. Ήταν αρχαίγονη, λυτή, αγροτική και δεν παρουσίαζε κανένα σημάδι ακμής. Για τη χρονική περίοδο μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. διαθέτουμε ελάχιστα γραπτά μνημεία χωρίς καμία λογοτεχνική αξία. Η συστηματική καλλιέργεια της λατινικής γλώσσας ξεκίνησε από τη στιγμή που έγινε η μεγάλη ιστορική συνάντηση ανάμεσα σε Έλληνες και Ρωμαίους, δηλαδή το 240 π.Χ. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει στη συνέχεια είναι πότε τελικά γεννήθηκε και ξεκίνησε η λατινική γραμματεία. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η λατινική γλώσσα και η λατινική γραμματιακή παραγωγή δεν είναι αυτοφυής όπως είναι η ελληνική, αλλά είναι παράγωγη. Έτσι λοιπόν, ένας εχμάλωτος πολέμου από τον Τάρατα, ο Λίβιος Ανδρόνικος, ήταν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την δημιουργία της λατινικής γραμματείας. Το 240 π.Χ. λοιπόν διασκεύασε αρχικά κάποια θεατρικά έργα και ανέβασε στη Ρώμη παραστάσεις, τα οποία έργα ήταν ελληνικά και τα οποία ήταν μεταφρασμένα στη λατινική γλώσσα. Ο ίδιος πάλι, ο Λίβιος Ανδρόνικος δηλαδή, μεταφράζει την Οδύσσεια του Ομήρου, την κάνει κτήμα δηλαδή των Ρωμαίων, χρησιμοποιώντας ένα εντόπιο μέτρο, το σαντούρνιο στίχο. Έπειτα θα ασχοληθούμε με τις
περιόδους της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Σε αυτό το θέμα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αρχικά επικρατούσε η αριστοκρατική αξιολόγηση των εποχών, δηλαδή οι εποχές χωρίζονταν σε χρυσό αιώνα, σε αργυρό αιώνα, όμως αυτή η διάκριση θεωρήθηκε αντιεπιστημονική, γιατί σε κάθε περίοδο υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα, αλλά και ίσονες λογοτέχνες. Έτσι λοιπόν, οι επιστήμονες θεώρησαν ότι ο επικρατέστερος τρόπος διαίρεσης της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι είτε με την περιγραφική διαίρεση, είτε με τη διαίρεση με ιστορικά κριτήρια. Ξεκινώντας πρώτα από την περιγραφική διαίρεση, θα πούμε ότι η πρώτη περίοδος είναι η προκλασική ή αρχαϊκή εποχή, η οποία φτάνει περίπου ως το 100 π.Χ. Η δεύτερη περίοδος, που είναι και η περίοδος της μεγάλης ακμής της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, είναι η κλασική περίοδος, η οποία φτάνει μέχρι το θάνατο του Αυγούστου, δηλαδή το 14 μετά Χριστόν. Είναι η μετακλασική εποχή ως τα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Και τέλος είναι η ύστερη αρχαιότητα. Στην διαίρεση με βάση τα ιστορικά κριτήρια λαμβάνουμε φυσικά υπόψη μας τα ιστορικά γεγονότα. Και έτσι ο χωρισμός των εποχών γίνεται προ βάση άλλων συνθήκων. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαίρεση με τα ιστορικά κριτήρια, η πρώτη περίοδος είναι η δημοκρατική, η οποία φτάνει μέχρι το 31 π.Χ. που είναι η ναυμαχία στο Άκτιο. Στη συνέχεια έχουμε την Αυγούστια, που φτάνει και αυτή ως το θάνατο του Αυγούστου μέχρι το 14 μετά Χριστόν. Και τέλος έχουμε την πρώιμη, μέση και ύστερη αυτοκρατορική εποχή. Το σίγουρο είναι πως όποια διαίρεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας και αν ακολουθήσουμε, και στις δύο περιπτώσεις, το τέλος της ρωμαϊκής εποχής είναι ο 6ος αιώνας μετά Χριστόν, οπότε αρχίζει ο λατινικός μεσαίωνας. Στη συνέχεια θα διαπραγματευτούμε, παιδιά, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στενή συνάφεια με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Ο Οράτιος είχε πάρα πολύ σωστά πει ότι η Ελλάδα, ενώ κατακτήθηκε, κατέκτησε τον άγριο νικητή και εισήγαγε τις τέχνες στο αγροτικό Λάτιο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είχε την δυνατότητα να προσφέρει ένα πλήθος πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων στη ρωμαϊκή γλώσσα και γραμματεία. Το ιδανικό κατοχής των δύο γλωσσών, της ελληνικής δηλαδή και της λατινικής, που ονομάζεται «Utriusque Lingue Peritiae», ενσαρκώνεται σε όλους τους Ρωμαίους λογοτέχνες, από την πρώιμη, εποχή μέχρι το τέλος της λατινικής εποχής. Πλήθος ελληνικές λέξεις και πολιτισμικά φορτία μεταφέρονται στο ρωμαϊκό λεξιλόγιο και έτσι επιβιώνουμε μέχρι σήμερα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι ότι η σχέση του Ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο είναι σχέση δημιουργικής πρόσληψης ημιτάτιο και ανταγωνισμού εμουλάτιο. Ο Ρωμαίος λογοτέχνης προσπαθεί να φτάσει το μεγαλείο του Έλληνα λογοτέχνη και πολλές φορές να το ξεπεράσει. Το τρίτο χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι επίσης η ανάμιξη διαφορετικά χρονικών προτύπων. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η ρωμαϊκή λογοτεχνία ξεκινάει και γραμματεία ξεκινάει τα ελληνιστικά χρόνια, αυτό σημαίνει ότι δανείζεται στοιχεία τόσο από την αρχαϊκή, όσο από την κλασική, όσο και από την ελληνιστική εποχή της ελληνικής γραμματείας. Αυτά, παιδιά, θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, καθώς και την συνέχεια της εισαγωγής, στο επόμενο βιντεομάθημα.